Ο κύριος Λαπαζάκη, κοιτάξτε, εδώ δεν είναι σοου. Ούτε άντε παίρνουν τη φόρα και μιλάω και από εδώ. Διακόπτω τον ένα, διακόπτω τον άλλο. Δεν αφήνω κανένα να μιλήσει και τελειώσω. Εντάξει, να κάνουμε και διάλογο όμως λίγο. Τώρα με συγχωρείτε, διάλογο το λέτε αυτό. Διάλογο το λέτε αυτό. Διάλογο το λέτε αυτό. Λοιπόν, παρακαλώ. Δεν μπορεί να πει κανεί μια κουβέντα. Και εν πάση περιπτώσει, εδώ είναι μια κατάσταση όπου πάντοτε είμαστε ένα απέναντι πολλών. Κάθε φορά αυτό γίνεται. Και έχουμε και διακοπέ, δεν γίνεται συζήτηση. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, εκεί που μας χρωστάγανε, μας ζητάνε και το βόδι τώρα. Καταλάβατε. Δηλαδή, καταστρέψαν τη χώρα και τους προφυλάκησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σας προφυλάκησε κανένα ΣΥΡΙΖΑ, στο βαθμό που προφυλάκησε. Και πήρατε και τον κύριο Μητρόπουλο και τον κύριο Κουρουμπιλίου. Ακούσατε τώρα. Μα είναι δυνατόν τώρα, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Εντάξει, θα κάτσετε μόνοι σας να κάνετε διάλογο. Τι να κάνω εγώ τώρα. Λοιπόν, στο βαθμό που προφυλακιζόταν, από τους οπαδούς τους. Ουδέποτε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κατεύθυνση να στείλει έναν άνθρωπο να στραφεί εναντίον οποιοδήποτε βουλευτή, οποιοδήποτε πολιτικού του αντίπαλου. Λοιπόν, μια στιγμή, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Κάτσε λοιπόν, τελειώσει και απαντήστε, κύριε παρακαλώ. Λοιπόν, οι οπαδοί τους, οι οποίοι αισθάνονταν προδομένοι, αυτοί πήγαινανε και προφυλακίζανε στο βαθμό που γινόντουσαν αυτοί οι προφυλακισμοί. Έτσι. Και μιλάμε για μια κατάσταση ανυπόφορη για τη χώρα. Όταν εφαρμόζαν μια πολιτική λαιλασίας και διάλυσης. Αυτή. Λοιπόν, ωραία. Όχι, παιδιά, θα πάμε όλο αυτό για το 2010. Εγώ δεν αναφέρομαι σε εικόνες που τις έχω ζήσει. Ναι. Τις έχω ζήσει στη Βουλή, τις εικόνες αυτές. Ναι, να σηκώνομαι να μιλάω και να δέχομαι όχι πολιτικές επιθέσεις, ακόμα και έντονες. Και άκρος λοιπόν, επιθετικές. Μια στιγμή, ναι. Μια στιγμή. Ναι. Να ακούω ύβρις από επώνυμους και οι οποίοι να εξτομίζουν πράγματα τα οποία είναι ντροπή και όνειδος για να ακούγονται μες στη Βουλή. Όταν σηκώνω να μιλήσω για αυτά τα θέματα. Εγώ όμως τα ξεπερνάω. Δεν κάνω αυτές τις αναφορές. Δεν κάνω τέτοιου είδους αναφορές. Να σας ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, επειδή είχαμε χθες το Eurogroup. Βεβαίως. Στο Eurogroup βγήκε ο Ντάισενμπλουμ και οι υπόλοιποι και είπαν ορισμένα πράγματα τα οποία δεν ξέρω τώρα τι καταλάβω κανένα. Εσείς τι καταλάβατε το έγινε εδώ, μας πείτε. Τώρα δεν μου λέτε τι κατάλαβα εγώ, εσείς καταλάβατε πολύ περισσότερα. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, εσείς αυτή την περίφημη, διότι από ό,τι φαίνεται πάμε για μια αυτή την περίφημη γραμμή στήριξης προληπτική γραμμή στήριξης, η οποία θα συνοδεύεται από μια συμφωνία. Αυτό είναι το πακέτο. Από ό,τι κατάλαβα, το τωρινό. Και όταν λήξει αυτό, θα πάμε σε ένα δεύτερο που θα είναι το χρέος. Εάν δεχτούν να το. Αν. Ναι. Και πριν από όλα αυτά είναι η αξιολόγηση της Τρόικας που θα έρθει. Και η ικανοποίηση όλων των όρων που έχουν υπογραφεί. Εσείς τη γραμμή στήριξης την απορρίπτετε de facto, full, εντελώς. Γιατί υποτίθεται ότι αυτό θα μας διασώσει λίγο από τις αγορές. Η προληπτική γραμμή στήριξης, στο βαθμό που θα αποφασιστεί και θα είναι η τελική απόφαση των ευρωπαϊκών οργάνων με συνένεση της κυβέρνησης και η οποία θα ληφθεί αυτή η απόφαση μετά την αξιολόγηση, στην ουσία αντιπροσωπεύει μια νέα εποπτεία εξίσου σκληρή με τις Τρόικας και ένα νέο μνημόνιο το οποίο θα είναι στην ίδια κατεύθυνση με τα προηγούμενα. Αυτή είναι η προληπτική γραμμή στήριξης. Θα είναι μνημόνιο. Μιλάμε μέχρι τώρα για αυτό που μιλάνε είναι για την ενισχυμένη γραμμή προληπτικής στήριξης, το ESSL όπως λέγεται. Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος δεν μπορεί να τα παρακολουθεί όλα αυτά. Ακόμα και εμείς πρέπει να τρέχουμε και να διαβάζουμε ειδικά για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με αυτές τις ειδικές μεθοδεύσεις οι οποίες γίνονται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ενισχυμένη εποπτεία. Αυτή η ενισχυμένη εποπτεία, όπως λέει το σχετικό άρθρο του ESM, συνδέεται με μνημόνιο. Έτσι ακριβώς το λέει, με μνημόνιο. Τώρα, αν θέλουν να το ονομάσουν το μνημόνιο, εταιρική σχέση. Συμφωνία κατανόησης. Δεν ξέρω πώς μπορούν να το ονομάσουν. Ωραία. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει σημασία. Μάστε, η ουσία. Ότι θα υπάρξει, θα υπάρξει και συμφωνία επομένως, δηλαδή όροι, δηλαδή μέτρα τα οποία θα υποχρεωθεί να ακολουθήσει η κυβέρνηση και θα ελέγχεται γι' αυτό κάθε τρίμηνο από εποπτικό μηχανισμό που ενώ θα, εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να πετύχετε μια συμφωνία χωρίς μέτρα και χωρίς όρους που θα συμμετέχει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Λοιπόν, άρα δεν αλλάζουν τα πράγματα επί της ουσίας, κινούνται στην ίδια γραμμή και στην ίδια λογική. Και να σας πω επίσης κάτι. Για να εφαρμοστεί επίσης αυτό, αν και εφόσον αποφασιστεί μετά την αξιολόγηση, και θα το δούμε πολύ πιο συγκεκριμένα τότε βεβαίως, για να εφαρμοστεί αυτό έχει και αυτό μια προϋπόθεση. Ότι η Ελλάδα θα μπορεί να βγει στις αγορές. Ναι. Γιατί για να ισχύσει αυτός ο μηχανισμός πρέπει η Ελλάδα να μπορεί να δανειστεί από τις αγορές. Και λένε τώρα, μα αφού τα επιτόκια είναι στα ύψη, πώς θα βγει η Ελλάδα στις αγορές? Δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Η ελπίδα μπορεί να είναι και αυταπάτη, και είναι πιθανότατο αυτό, είναι ότι μπαίνοντας η Ελλάδα σε αυτόν τον προληπτικό μηχανισμό στήριξης, θα πέσουν τα σπρέτ. Αυτό όμως είναι μια υπόθεση, μάλιστα, η οποία δεν λειτουργεί αυτόματα. Πρέπει να επιβεβαιωθεί, πρέπει να επιβεβαιωθεί, και νομίζω, ότι, ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Κύριε Ραφαζάνη, εσείς θεωρείτε ότι μπορείτε να πετύχετε μια συμφωνία? Δεν σας αρέσει να λέω τα έργα σας. Οικονομικός αναλυτής είστε, κύριε Ραφαζάνη. Τα έργα και τις ημέρες δεν σας αρέσει, αλλά είναι πραγματικότητα. Κύριε Ραφαζάνη, είστε οικονομικός αναλυτής. Εσείς πάντα είχατε άποψη. Είχαμε μια κυβέρνηση, θα έχετε απάντηση στα πάντα. Είχαμε μια κυβέρνηση η οποία μας είπε. Προφανώς δεν υπάρχει επίλογος. Περιμένετε. Κύριε Λαφαζάνη, να απαντήσει από αυτό ο κύριος Μιχαλάκης και μετά πάλι. Ο κύριος Λαφαζάνης απάντησε. Καταλάβατε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τελειώνω. Η κυβέρνηση μας είπε ότι θα εγκατέλειπε το μνημόνιο και ότι θα έβγαινε στις αγορές. Λοιπόν, τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ διαφορετικά. Οι αγορές αντί να ανοίξουν έκλεισαν. Εσείς θεωρείτε ότι μπορείτε να πετύχετε μια συμφωνία? Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Μα αυτό είναι το ερώτημα. Τελειώνω, κύριε, να ακούσετε τι έλεγε η κυβέρνηση, λέω, και τι έγινε. Δεν είναι ενδιαφέρον αυτό? Λοιπόν, μας είπε ότι θα βγει αγορά. Δεν βγαίνει σε αγορά. Είπε ότι δεν θα έχουμε μνημόνιο. Καλά. Θα έχουμε μνημόνιο. Να απαντήσουμε γιατί δεν έχουμε μνημόνιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα πράγματα κινούνται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Ωραία. Λοιπόν, μπορείστε, κύριε Μιχαλή. Πείτε τα πιστευτά. Πείτε γιατί ο κύριος Λαφαζάνη δεν έχει την άποψη τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε εσείς τι θα κάνει. Μπορώ να συνεχίσω. Ευχαρίστω. Παρακαλώ, μετά το επόμενο. Το επόμενο ερώτημα. Δεν δεχόμεθα. Τώρα το διακόπτετε. Ούτε τρόικε. Μα με ρωτάει ο κύριος Κωνσταντινόπουλος. Θεωρείτε ότι εγώ δεν απαντάω. Σας λέω μονολεκτικά και θα συνεχίσω λοιπόν. Ότι εμείς δεν δεχόμαστε ούτε τρόικα, ούτε μνημόνια, ούτε προληπτικές γραμμές, ούτε συμφωνίες όρων. Διότι αυτά ανήκουν σε ένα κράτος το οποίο είναι μπανανία και προτεκτοράτο. Αυτό είναι το κράτος της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Αυτό που είπε ο κύριος Λαφαζάνης. Άστο να μιλήσουμε για λάξη όμως. Να μιλήσουμε για τα πιστευτά και για τα πραγματικά γεγονότα. Συγγνώμη, εγώ κάτσε ρε Σιγιάννη, ένα λεπτό.